φαντάζομαι ότι έχεις όλα αυτά τα κομμάτια, ε. Όχι, είναι πάρα πολλά. Είναι, δηλαδή ακόμα ανακαλύπτουμε... Ακόμα ανακαλύπτουμε κομμάτια, δηλαδή τώρα που βγαίνουν, ξέρεις, και δημοσιοποιούνται στο YouTube και σε αυτά, από συνθέτες όπως το Τούντας, ο Σκαρβέλης, ο Γοντοντάκης. Θέλω να σε ρωτήσω, το Σαντούρι είναι ένα ειδικό όργανο, δεν μπορεί να παίξει κάποιος έτσι, δεν είναι τόσο εύκολο να παίξει έτσι, δεν είναι. Καλά, όλα τα όργανα έχουν, αυτό έχει κάποιες τεχνικές δυσκολίες, γιατί έχει 115 χορδές. 115. Που σημαίνει ότι πρέπει να αποκτήσεις υπομονή. Και χρόνο και... και μια ασκητική ζωή λίγο, ναι. Όσο να είναι. Ναι. Και επειδή έχει... ουσιαστικά εμείς μεταφέρουμε κάτι από τη μουσική, από την ψυχή μας, την παλιά μας ψυχή, μέσα από τη μουσική μεταφέρουμε, γιατί ξέρεις, χάνεται λίγο αυτό. Γινόμαστε λίγο όλοι Αμερικάνοι, λίγο Αυστραλοί ίσως εδώ. και ξέρεις, πρέπει να κρατάμε κάποια στοιχεία του χαρακτήρα μας και του DNA μας, πώς να το πούμε, ναι, ναι. Και για τα παιδιά μας, για τις επόμενες γενιές, τα οποία μας βγάζουν λίγο από αυτό το ρομποτίστικο τρόπο ζωής που θέλουμε, δεν θέλουμε, όλοι μπαίνουμε γι' αυτό. Συνεργασίες στην Ελλάδα. Πολλές. Πες μας, θέλουμε να μάθουμε. Καταρχήν, έτσι... Γιατί έχω κάποιους φίλους από την Ελλάδα που κάνουν... Οι πιο τρυφερές συνεργασίες που είχα, γιατί... Επειδή ήδη ο Ραπάκης, ο Αλέκος δεν ζει, ήταν ήδη 80 χρονών τότε που παίζαμε, με το βιολί. Ο Νίκος Σαραγούδας, το Ούτι, με τη γυναίκα του, με την Κασεμή. Είναι μεγάλοι άνθρωποι. Έχουν γλεντήσει πάρα πολύ κόσμο για πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, και από άλλες... και με τον Ανδριόπουλο έχουμε παίξει, και με τον Κελαϊδόνη, και με Ζόρση Μπλαλή, από διάφορα... και διάφορες συμμετοχές σε φεστιβάλ στο εξωτερικό και σε... Σε περιμένουν κάτω, υποθέτω, ε. Στην Αθήνα, δεν πειράζει. Γενικώς, στην Ελλάδα. Ας τους λείψει λίγο. Εννοώ, σε περιμένουν κάποιες παραστάσεις, σε περιμένουν κάποιες... ναι, τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι έχω ακυρώσει κάποια πράγματα, αλλά... Με τον ερχομό σου εδώ. Ναι, γιατί αποφάσισα να κάτσω παραπάνω. Καλά έκανες, γιατί θα σας χρειάζεται. Για πες. Εδώ είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί ανοίγεται ένα παγκόσμιο τερέν, ας πούμε, για τη μουσική. Έχει μουσικούς από όλο τον κόσμο. Έτσι. Και ίσως είναι ευκαιρία να προβληθεί λίγο και η ελληνική μουσική και στα φεστιβάλ. Αυτό το δικό σου το όργανο δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή κάποιος δεν παίζει σαντούρι εδώ, δεν ξέρει κανείς. Ναι. Όχι, βλέπω ότι έχουν ενδιαφέρον. Είδα και προχθές εκεί που παίζουμε στο μαγαζί, στο House of Pan, που ήταν, τι ήταν, Ιρλανδοί, ήταν Αυστραλοί, ήταν μέσα. Θα σε πλησιάζει ένας πολύ καλός φίλος. Μοντγκόμερι, που κι αυτός δεν είναι Έλληνας, καμία σχέση. Ο Πάντι. Ο Πάντι. Α, ο Πάντι παίξαμε στο Κάραβαν, okay. Όταν ήρθα. Ο Πάντι λοιπόν δεν είναι Έλληνας, αλλά παίζει, λες και είναι καλύτερα από Έλληνας. Το ξέρω. Ναι. Και αγαπάει πολύ την Ελλάδα. Και παίζει και μάλιστα και διάφορα είδη ελληνικά, δεν παίζει μόνο. Okay, τον εγνώρισες. Ναι. Εγώ το ξέρω πολλά χρόνια, που ήταν 18 χρονών πιτσιρικές. Ο ερχομός δεν είναι πρώτη φορά που έρχεσαι. Τρίτη φορά. Ωραία. Τελευταία ήταν 15 χρόνια πριν, είχα αποφασίσει ότι είναι πολύ μακρινό το ταξίδι για να ξανάρθω. Ναι, είναι. Αλλά τελικά μου τα έφερε έτσι φέτος η κατάσταση. Ωραία. Και ήρθα και χαίρομαι όμως τελικά, και γι' αυτό θα κάτσω και παραπάνω. Βλέπω έτσι ανθρώπους που είχα τους δω και χρόνια. Έχει ανάγκη ο κόσμος να ακούσει κάτι διαφορετικό πάντως. Σίγουρα, ναι, το βλέπω δηλαδή. Το λέω έτσι με την εμπειρία που έχω αποκτήσει εδώ, που έχω δει μάλλον, γιατί είμαι και ο Μινομίζης, είμαι και εγώ πολύ λίγο. Ναι. Ναι, είμαι στα 4 χρόνια περίπου, ούτε 4 δεν είμαι. Βλέπω ότι ο κόσμος διψάει για το ελληνικό στοιχείο. Δηλαδή και το παλιό και το ρεμπέτικο και... Κοίταξε, ναι, νομίζω ότι είναι αυτό που... Πέρα από το, ας πούμε, από τους συλλόγους και όλα αυτά, έτσι. Ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτά τα τραγούδια αντικατοπτρίζουν μια κατάσταση με ένα πολιτισμό
και ακόμα και για τις σχέσεις αλλά και για τον τρόπο ζωής που είναι, πώς το λένε, είναι σημαντικό για σήμερα να ξέρεις πώς ζούσανε και πώς γλεντάγανε, γιατί έχουμε ξεχάσει και να γλεντάμε. Ναι. Εγώ άλλαξε ο το τρόπος βλέπω και ζωής, στην άλλαξαν Ελλάδα. κάποια πράγματα. Ναι, και στην Ελλάδα σημαίνει αυτό. Δηλαδή, ο κόσμος δεν είναι. Στις παλιά και φτωχοί να ήταν ή οτιδήποτε, γλεντάγανε ο Ναι, κόσμος ναι, και ναι. έφευγε το μαράζι, η πίκρα, όλα αυτά βγαίνανε στο χορό. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι, εννοείται, μαζί σου. Λοιπόν, τι θα μας Συνεχίσουμε. παίξεις... Θα μας πει η Πασχαλιά ένα τραγούδι. Τι ζέτη την Πασχαλιά μας. Ένα μερακλήδικο. Πες μας για το όνομά σου Πασχαλιά, γιατί δεν το κρατάνε πολύ το Πασχαλιά. Πώς Της γιαγιάς μου. φωνάζουν οι φίλοι. Ήταν της γιαγιάς μου το όνομα. Αλλά το κόντυνα και το έκανα Πασκάου. Okay. Γιατί πολλοί δεν μπορούσαν να το προσφέρουν Εννοείται. και έλεγαν Πασκάλια. Οπότε το έκανα όπως ο Όλοι το Josephine ακούμε. Όλοι το Jeffers. Ακούμε. Και με ένα Τάσο με λένε Αναστάσιο. Να το πούνε τώρα οι άλλοι. Λοιπόν, πάμε να σας ακούσουμε και να πούμε μετά τις Να πω καλησπέρα κάτι στα για την παιδιά. Πασχαλιά, γιατί ναι. Πάμε το τραγούδι. Όχι, κύριε, να πεις, να πεις. Θα πω αυτό το απλό που μου είπε, γιατί ακούω πάρα πολλές ιστορίες για ανθρώπους, πολύ περίεργες, παράξενες ιστορίες από γενιές από εδώ που πήγανε, φύγανε στο Παρίσι, ξανάρθανε και διάφορα. Η Πασχαλιά, από ό,τι ξέρω, περπάτησε στο καράβι Πατρίς, ήτανε. Περπάτησε. 9 μηνών. Ερχόμενη στην Να πούμε στους φίλους ότι το Πατρίς ήταν αυτό που έφυγε τους Έλληνες μετανάστες εδώ πέρα στην Αυστραλία, έτσι, για κάποιους που δεν ξέρουν. Και εγώ. Λοιπόν. Και εσύ, με το Πατρίς. Και ο Τζίμις μας, εδώ ο φίλος μας. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε λίγο τραγουδάκι γιατί το θέλουμε. Τι θα μας πεις. Να πω δύο-τρεις καλησπέρες που μας στέλνουν και να πούνε και λένε λοιπόν καταρχήν τα συγχαρητήριά μου. Ο Νίκος ο Μαδίδης είναι ένας πολύ καλός φίλος εγώ. Ο Βασίλης είναι από το Φόκλα. Κάποιοι φίλοι που είναι από την περιοχή, σαν τις περιοχές εδώ της Μελβούρνης. Ο Δημήτρης και από Ελλάδα, Χρήστος, Μάκης, Διάρκης, με τα επώνυμα. Την καλησπέρα, ναι, γιατί είμαστε και δικτυακτοί, έτσι. Αλλά είμαστε και κανονικά με το DIB, το ράδιο μας. Λοιπόν, τέλεια. Για πάμε και θα πούμε κι άλλα. Πούμε αυτό. Απόψε το δικό σου με χαλά. Thank you.
χρόνια. Αυτό είναι. Ωραία, ωραία. Καλά πάμε. Μας αρέσει πάρα πολύ. Να πούμε λοιπόν καλησπέρες και στην φίλη μας την Γεωργία. Να πούμε και στον Νίκο που μας με διόρθωσε λιγάκι και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά του λόγια. Από το Sunshine η κυρία Βούλα που μας πήρε να μας πει και αυτή την καλησπέρα της. Και όλους τους φίλους που, και φίλες που μας ακούνε. Γεια σου Άννα, καλησπέρα. Να πάμε λοιπόν στο ταξίδι μας και στην... Συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω. Στην Κράσια. Θα μιλήσουμε μετά το τραγούδι. Αμέσως. Έτσι. Αμέσως. Να πούμε, ναι. Εγώ θα έλεγα να πούμε ένα πολιτικό. Να πούμε ένα πολιτικό.
πειράζει. Έτσι είναι ωραία τα πράγματα. Λοιπόν, καλησπέρα έχετε και τον πρόεδρο της Ποντιακής Κοινότητας, τον κύριο Κωνσταντονιάδη, υπέροχη μου. Ευχαριστώ. Λέω θα σας κλείσω για ένα Σάββατο. Λοιπόν, πολλές καλησπέρες. Το ταξίδι που μας κάνεις πραγματικά είναι υπέροχο. Τας καλά. Γιατί θέλω και συνταξιδιώτες, καταλάβεις, δεν γίνεται αλλιώς. Τώρα... ναι, θέλει, αλλά θέλει όχι έτσι όμως. Καλά, εντάξει. Τώρα είμαστε στον αέρα, μας ακούνε, μας βλέπουν. Εντάξει. Θα το βγάλουμε να πούμε και κανένα Ιούζο, κανένα τσιμπουρό. Κανένα τσιμπουράκι εδώ, τώρα εδώ, δεν γίνεται νεράκι και καλά είμαστε. Έτσι, έτσι. Θέλω να μας ταξιδέψεις λίγο με το σαντούρι σου, με τα ακούσματα που δίνει στον κόσμο, τι άκουσμα δίνει, πώς τον κάνει να νιώθει. Αυτό που ξέρεις, γιατί το σαντούρι είναι ένα όργανο που δεν υπάρχει, δηλαδή δεν είναι και δεν υπάρχει κάτι παρόμοιό του, έτσι δεν είναι. Κοίτα, το σαντούρι τώρα... Θα μπορεί να ανοίξει πολύ αυτό το θέμα τη προστοθέτη, γιατί το σαντήρι καταρχήν έχει. Όχι, δεν θα πολύ μιλάω. Εντάξει, γι' αυτό σε έχω, γιατί πραγματικά δεν έχω κάνει εκπομπή με σαντούρι και από κοντά. Θα σου πω τη δικιά μου την άποψη, όπω την βλέπω εγώ. Αυτό καταρχήν προέρχεται από τον Πυθαγόρα, από το μονόχορτο του Πυθαγόρα. Έχει αρχαϊκή ρίζα. Βέβαια το συναντάμε σε όλο τον πλανήτη και οι Κινέζοι έχουν σαντούρια. Έτσι, ακόμα και στα νησιά, και τα Ελλάδα και η Βιετνάμ έχουν σαντούρια. Πάνω στην Βαλκάνια έχουν Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Ούγγροι. Είναι καθένα αυτό δικό μας. Οι Ιρλανδοί έχουν το Χάμερ Ντούλσιμερ. Και στην Αμερική βρέθηκε και όλος μάλλον τους Ιρλανδούς. Αυτό που ακούμε τώρα εδώ το σαντούρι είναι το ελληνικό. Το ελληνικό. Ναι. Γιατί είναι τύποι και τύποι. Αυτό που γίνεται με το σαντούρι είναι επειδή έχει ένα σαστένι, να το πούμε στα ελληνικά. Σαστένι. Όχι, έχει αυτό που κρατάει τον απόϊχο της νότας και δημιουργεί διάφορες συνεχίσεις. Έχω την με πολλά χρόνια πειράματα στο κοινό. Νομίζω ότι προκαλεί κάποιες συγκινήσεις μέσα ο ήχος του. Αυτό το έχω καταλάβει και σίγουρα πολύ περισσότερο όταν είναι κοντά στο όργανο, έτσι. Ο πρόεδρος λέει ότι μου θύμισε, λέει, την καπαδόκικη μουσική στο χωριό μου. Είναι από... ποιο χωριό σε επίπεδε. Αριδαία, είναι στον αέρα εδώ. Ναι, όχι, δεν μας ακούει. Μας βλέπει, μας ακούει μάλλον. Ναι, ναι, ναι. Μας ακούει. Τα φέρνει λίγο και τσίπουρο, μα έτσι. Ναι, λοιπόν, θα πάμε λίγο μουσική να ξεκινήσετε για να μπορώ να παίρνω και ένα τηλέφωνο. Μισό λεπτό. Όχι εσύ, λα, δεν το λες, σώ. Λοιπόν, θα τα ακούμε, καλησπέρα. Me.
από τα ακουστικά, όμως δεν... Λοιπόν, στο τηλέφωνο μας ήταν ένας κύριος Γιάννης, την καλησπέρα του, και ο κύριος Θωμάς από το Πρέστον. Συγχαρητήρια είπες για τα παιδιά. Ζήτησε ένα ή δύο τραγούδια, όχι δύο, ζήτησε ένα από τα δύο τραγούδια, όποια μπορείτε, του Τραγκοσυγιανή ή το Μινόρε. Όποτε μπορείτε. Τέλεια. Θα μας πει όμως η Πασκαλιά τώρα. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Ιώνα. Έτρεχε για να προλάβει να μας ακούσει, γιατί ξέρω ότι θα ακούσουμε έτσι λίγο. Ό,τι η Πασκαλιά να μας τραγουδήσει. Ναι, ναι, ναι. Μας πει ένα πολύ γνωστό τραγούδι. Στα ποντιακά λέγεται να λέγεται. Πάμε. Κανονίστε λίγο και δεν θα είμαστε ακόμα. Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά, λοιπόν, από το φίλο μου τον Ιώνα. Καλησπέρα και πάλι από τον το φίλο μας. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο την κουβεντούλα μας. Να με. Όχι πολύ όμως, γιατί θέλουμε να σε ακούμε. Γιατί μας έχεις ανεβάσει τώρα, έτσι. Ναι. Όπως δεν έχουμε τσίπουρα εδώ. Σταμάτητο. Πάντα έχω σταμάτητο, το ξέρεις. Και εδώ που είμαι πάλι έχω. Και φτιάχνουμε και ρακόμενο, να ξέρεις. Και το έχω και στα μάξι, λίγο ρακόμενο, λίγο τσέ. Δεν νόμιζα ότι κάτι είχατε τυπάσει σήμερα, έτσι είχα, έτσι είχα ακούσει. Στις αρχές το έφερνα, μετά που το απαγορέψατε. Τι να κάνω, τι γίνεται. Ναι, ναι, λοιπόν, κάποια πράγματα δεν μπορείτε, πρέπει να ακολουθούμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να μου συνεχίσεις το κομμάτι αυτό με το σαντούρι, που είναι ένα ειδικό όργανο που ξεσηκώνει
Γιατί παίζει όλα τα είδη μουσική, έτσι δεν είναι. Είναι το πιάνο, το αρχαίο πιάνο είναι αυτό. Το αρχαίο πιάνο. Ναι, είναι η ίδια φιλοσοφία είναι. Ένα λίγο πιο κοντά στο. Ίδια σκέψη, από εκεί προέρχεται το πιάνο, ναι, από το σαντούρι προέρχεται. Α, ναι, αφού αυτό χτυπάει είναι οι χορδές. Τις πολλές και τα, ναι, και τα σφυράκια, ας πούμε, απλά εδώ έχουν δύο σφυράκια και πρέπει να σφυροκοπάς συνέχεια. Δεν είναι η τυπο για πεθερές και γι' αυτό, όχι, δεν κάνει, Ας το μην πιάσουμε αυτές τις κουβέντες. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν για το σαντούρι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, από Ελλάδα, όχι ότι θέλω να μάθω ή οτιδήποτε. Μπορεί να μάθεις. Όχι, όχι, δεν γίνεται. Εγώ δεν έμαθα ποντιακή λύρα, που με πόντιες, δεν θα μου άρεσε να μάθω το σαντούρι. Θέλω να μου πεις λοιπόν για το σαντούρι, είναι δύσκολο κάποιος να μάθει. Κοίτα, δηλαδή, κάνω 20 χρόνια κάνω μαθήματα. Κάνεις σε παιδιά μαθήματα. Ναι, ναι. Α, ωραία. Και σε μεγάλους. Που πολύ είναι ωραία. Πιο δύσκολη. Αλλά έχω αναπτύξει έναν τρόπο που μαθαίνουν, ας πούμε, γρήγορα. Στα 4-5 μαθήματα θα έχει βγάλει κομμάτι ο μαθητής. Θα παίζει ένα κομμάτι. Και να έχει ακουστικό αυτή. Έτσι, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι έμαθε σαντούρι, έτσι, γιατί αυτό δεν σταματάει ποτέ. Ναι, ναι, έτσι. Εγώ ίδιος αισθάνομαι ότι δεν ξέρω σαντούρι. Αυτό θέλω να σου πω. Γιατί. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι όσο προχωράς, βλέπεις ότι έχει κι άλλο. Δεν τελειώνει. Η μουσική είναι. Δεν σταματάει. Άλλο όργανο παίζεις? Παίζω διάφορα όργανα. Ναι. Πιάνο παίζω. Ναι, κλασικά. Βιολί, κιθάρα, παγλαμά. Τα πάντα, Εντάξει. Από λίγο. Ταλέντο. Αυτό λέγεται ταλέντο. Αυτό λέγεται ότι έφαγα πετριά από μικρός με τη μουσική και έχω συνεχόμενη ενασχόληση. Ζεις από αυτό τη μουσική? Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, Φραγκοσυριανή, τι θα μας πεις? Φραγκοσυριανή. Ναι, ναι, γιατί ο κύριος Τωμάς περιμένει. Φύγαμε. Thank you.
μπορούσα να σας ακολουθήσω να τραγουδάω κι εγώ. Παρακολουθούσα πολύ, αλλά δεν το έχω. Δεν το έχω. Λοιπόν, κύριε Θωμά, πιστεύω να σας καλύψαμε. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Να πούμε καλησπέρες. Καλησπέρα λοιπόν στον κύριο Κωνσταντίνο που μας ακούει και την σύζυγό του που είναι κοντά του και μας ακούνε όλοι μαζί. Θα πάμε. Ναι. Όχι, δεν πάμε. Θέλεις να κάνουμε διάλειμμα τίποτα? Όχι, όχι. Εδώ οδηγίες. Οδηγίες από την Πασκαλιά. Θα ήθελα να συνεχίσουμε την συζήτησή μας στο θέμα του οργάνου αυτό, να πούμε, έτσι. Μου έλεγες λοιπόν ότι κάνεις μαθήματα, μου έλεγες ότι είναι ένα όργανο που αρέσει. Ναι, έτσι, ναι. Ναι, είναι πραγματικά και αρέσει. Καθυλώνει, ναι. Έχει πολλές έτσι... Τα παιδάκια μαζεύονται πάντα κοντά στο όργανο, είναι φοβερό. Σαν μουσικό κουτί, δηλαδή. Κάπως έτσι μαγεύτηκα και εγώ με τον ήχο, γιατί είναι... τι να κάνουμε, έχει κάτι μαγικό. Έχει. Είναι κάτι που δεν ακούς, δηλαδή το να παίζεις ένα μπούζο και μια κιθάρα. Είναι κλασικά ακούσματα, να το πω έτσι. Αλλά το σαντούρι, όταν μου είπε ο Στράτος θα έρθει στην εκπομπή, εντάξει, εγώ, ξέρεις, είναι... ποντιακά θεωρητικά είναι τα ακούσματά μας, ναι. Εδώ. Αλλά μόλις άκουσα ότι έχει σαντούρι και λίγο έτσι που έψαξα τον φίλο μου τον Τζίμι, τον κοινό μας φίλο, μάλλον τον Τζίμι. Ναι, λέω εννοείται. Εννοείται. Τι λες τώρα. Δεν το χάνω. Εντάξει, αυτό είπαμε, είναι στο αίμα. Δεν είναι, ξέρεις, δεν χωριζόμαστε κατά περιοχές. Είναι... Ναι. Το σαντούρι σε ταξιδεύει όμως παντού, έτσι δεν είναι. Είναι, ναι. Νομίζω είναι, γιατί θα παίξουμε μια δοκιμή, θα παίξουμε ένα blues. Ωραία. Να δεις ότι ταιριάζει παντού, δεν έχει... Ναι, το θέλουμε. Ναι. Το θέλουμε. Είναι ένα δικό μου blues, το έγραψα 17 χρονών, όμως καταλάβεις τι λέει. Τα λόγια, πες μου και εμένα. Για πάμε.
πόνο. Σένα θέλω μόνο κι αυτή τη μαύρη σου τη Είμαστε λίγο βορειοαφρικάνοι, δεν το ξέρω. Είναι από Βόλο η Έλενα και μας στέλνει. Τα μπλουζ είναι από Αφρική, δεν είναι, ναι, είναι προέρχονται. Εμείς τι είμαστε λοιπόν, βορειοαφρικάνοι, δεν είμαστε. Είναι βόρειο, καλά το λες. Ναι, είναι. Έχουμε την αυτό το πράγμα τώρα. Είμαστε νότιο Ευρωπαίοι και βορειοαφρικάνοι. Μην με τώρα, μην με συγχύσεις. Λοιπόν, πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλετε να κάνουμε ένα διάλειμμα και να ξαναέρθουμε πάλι στο δεύτερο μέρος. Ωραία, λοιπόν. Γεια σου, Πασχαλιά. Λοιπόν, μισό λεπτό να πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε.